Αυτό που είχαμε προβλέψει δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Οι χρυσαυγίτες βουλευτές και οι προφυλακισμένοι περίμεναν αυτή την τρίτη ψηφοφορία για να κάνουν όσα έκαναν. Είχαμε ύβρις, είχαμε απειλές από την πλευρά του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων βουλευτών προς τον Πρωθυπουργό και άλλους υπουργούς ότι σας περιμένει ο Κορυδαλός και η φυλακή. Και βεβαίως και την απειλή, όπως είπες, του προφυλακισμένου βουλευτή Λαγού προς τον Νίκο Δένδια, τον οποίο χαρακτήρισε πιγκουίν, ο οποίο πήγε απειλητικά προς το μέρος του. Άρα παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής με δήλωση που έκανε πριν από λίγο.